Η Ελλάδα, αγαπητοί μου φίλοι, βουλιάζει όλο και περισσότερο σε μεγάλη ηθική, εθνική και οικονομική κρίση. Αυτό για τους νοήμονες είναι απολύτως γνωστό και ορατό. Και η κατρακύλα αυτή, η κατηφόρα αυτή, δεν δείχνει ότι θα σταματήσει. Και δεν δείχνει ότι υπάρχουν δυνάμεις ικανές άλλες, πέραν των κυβερνώντων και της παρέας τους, να τη σταματήσουν αυτή την κατρακύλα. Το άσχημο είναι ότι δεν έχουμε την ατυχία να έχουμε την κυβέρνηση αυτή που έχουμε, αλλά έχουμε, φοβάμαι, και μακάρι να πέφτω έξω, την ατυχία να έχουμε αντιπολίτευση, αυτή την αντιπολίτευση που έχουμε. Γιατί μία από τις δυνάμεις που μπορούσαν να αναχαιτήσουν και να σταματήσουν το κατήφορο, ασφαλώς είναι οι αντιπολιτευόμενες πολιτικές δυνάμεις, θα έλεγα επιπροσθέτως και όχι μόνο, αλλά και οι πνευματικές. Όμως είναι όλοι αυτοί, φοβάμαι, σε νηπιακή ηλικία. Οπότε όλο το σκηνικό από πλευράς κυβέρνησης είναι ό,τι πιο καταχθόνιο, πονηρό και ολέθριο υπάρχει, και από πλευράς αντιπολίτευσης φοβάμαι επίσης ότι δεν είναι παρά μια παιδική χαρά. Και θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή εγώ αντιπολίτευση θεωρώ τον Τσίπρα και τη Χρυσή Αυγή σαν δυνάμεις, όπου η μία δύναμης έχει ένα εκτόπισμα, ένα μέγεθος ας πούμε, και η άλλη έχει μία δυναμική. Θα δούμε όμως τι συμβαίνει, και τα δύο αυτά σχήματα συμπεριφέρονται σαν παιδιά που πάνε να παίξουν αφελώς ή ατελώς σε παιδική χαρά. Να πιάσουμε τη Χρυσή Αυγή πρώτα. Να κάνουμε μία καλοπροαίρετη μίνι ανατομία, μήπως και αυτό φωτίσει κάποιους τουλάχιστον αυτούς που θέλουν να φωτιστούν επί του συγκεκριμένου αντικειμένου. Η Χρυσή Αυγή έχει ένα κακό παρελθόν από πλευράς πεδαριωδών, θα έλεγα εγώ, εικόνων, που όμως η αντίπαλή της, η εξουσία, που τρέμει μη χάσει τα προνόμια της, εκμεταλλεύεται τις εικόνες αυτές κατά κόρον για να κάνει καλιά λάτη δουλειά της και να ανακόψει τις όποιες δυσκολίες θα μπορούσε να τις επιφέρει της άρχουσας τάξεως η Χρυσή Αυγή. Δεν έχει πρόγραμμα μυαλωμένων ανθρώπων σαν κόμμα να τους συμβουλεύσουν τι θα κάνουν. Πιστεύω, θεωρούν, τα ξέρουν όλα, ότι δεν δέχονται από πουθενά απόψεις και αντιλήψεις, ότι είναι τέλειοι, ότι είναι μεγάλοι και τρανοί, και από το πολύ μεγαλείο και την τρανότητά τους φτάσαν να είναι καμιά δεκαριά από αυτούς, αν όχι περισσότερο, σε φυλακή, ως και η κυρία Ζαρούλια είναι σε κατοίκον περιορισμό. Σιγά σιγά δηλαδή τους πετσοκόψανε όλους. Τι είχε πει η εκπομπή αυτή? Όσοι παρακολουθείτε ή έχετε τίμια μνήμη, το θέμα δεν είναι κανείς να έχει μνήμη, να έχει τίμια μνήμη. Τι είχα πει? Θα σας κλείσουν όλους μέσα και θα σας διαλύσουν σαν κόμμα, διότι ενοχλείτε το καταστημένο, το οποίο είναι βολεμένο πάρα πολύ καλά, είναι η άρχουσα τάξη, και θα δεχτεί επουδενή να διακινδυνεύσει τα προνόμια της. Και ειδού, πριν ο Αλέκτορ λαλήσει τρεις φορές, οι άνθρωποι είναι μέσα στη φυλακή, τους κυνηγάνε και δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι, διότι πάσχουν σαν μυαλωμένα πολιτικά άτομα που ξέρουν ποια είναι η ιδεολογία τους, αλλά πρέπει να ξέρουν και ποια πρέπει να είναι η στρατηγική τους. Και καταλήξαν από έλλειψη στρατηγικής και δυνατότητας αντίδρασης να είναι στη φυλακή. Και καλά αυτοί. Είναι στη φυλακή, επιδώσαν κάποιες αφορμές, και επειδή το σύστημα θέλησε να τους εξοβελήσει για να κάνει καλά τη δουλειά του. Οι οπαδοί είναι μια άλλη πληγή της Χρυσής Αυγής, διότι αν η Χρυσή Αυγή σαν πολιτική
σαν πολιτικό σχήμα ολιγορεί, οι οπαδοί της εγκληματούν. Τι εννοώ, να τα πούμε εδώ όλα. Πρώτα απ' όλα θεωρούν ότι έχουν πάνω από 3% δικό τους. Έχουν το 1,5% των εθνικοφρόνων, των φανατικών, των αυτών που λέγαμε κάποτε βασιλοχουντικών, και άντε 1,5% να είναι πρόσθετοι από νέους προσχωρήσαντες, και είναι 3%. Έχουν πάρει και 7% θυμωμένους Έλληνες, που δεν είναι χρυσαυγίτες καθαρόαιμοι, είναι εθνικόφρονος όμως, είναι συμπαθούντες τη Χρυσή Αυγή, είναι κοντά της, αλλά αν δεν ήταν δυσαρεστημένοι και δεν είχαν προκληθεί από το σύστημα τόσο πολύ, δεν θα ήταν. Δεν θα πηγαίναν στη Χρυσή Αυγή, θα πηγαίναν κάπου αλλού. Και όλοι μαζί καταφέρανε, μετά από τόσα λάθη και προκλήσεις της κυβέρνησης, να σχηματίσουν ένα 10%. Το οποίο, κατά την ταπεινή μου άποψη, θα έπρεπε να είναι 20 έως 25%. Τι χαλάει αυτό το ποσοστό και το κατεβάζει στο 10% και το κατέβασε εκεί. Οι κακές εικόνες που έχουν βρει οι αντίπαλοι της και τις κραδένουν, όπως και η Λεπέν τους γύρισε την πλάτη από τις εικόνες αυτές, τις οποίες δεν έχουν κάνει καμία στρατηγική να απαλείψουν, να δικαιολογήσουν, να εγκαταλείψουν. Η κακή λοιπόν εικόνα του παρελθόντος είναι, που είναι η αιτία που βρίσκουν αφορμή οι άλλοι να τους χτυπάνε, σύνταση συμφέροντά τους και η έλλειψη αντίδρασης έστω του 10% των οπαδών. Αγαπητοί φίλοι, 10% αυτοί μάλιστα νομίζω ότι είναι και περισσότεροι. Εγώ θα μείνω ότι είναι 10%. Άντε να είναι 8% οι πιο δυναμικοί, 7% και άλλοι 3 να είναι οι αγιάδες, θείοι, μπαρμπάδες και οι γειτόνιοι. 10% ξέρετε τι ποσοστό είναι για την Αθήνα. Μισό εκατομμύριο. Όταν λοιπόν έχουμε μια οργάνωση φανατική, δυναμική, ακραία, θυμωμένη, πεισμωμένη και αδικημένη, χτυπημένη άδικα, δηλαδή αγανακτισμένη σαν εθνικόφρονες που βλέπουν η πατρίδα τους να χάνεται, και αδικημένη σαν παράταξη, σαν κόμμα που βλέπουν το κόμμα τους να αδικείται, αντισυνταγματικότατα. Και δεν κάνουν τίποτα. Έτυχα σε 2 ή 3 συγκεντρώσεις έξω από την Γαδά, γιατί είναι κοντά στα γραφεία μου. Ήτανε 100 άνθρωποι. 100 άνθρωποι. Αυτοί οι ψυχωμένοι, οι ψωμωμένοι, οι θυμωμένοι, οι δυναμικοί, οι τσαμπουκάδες, 100 άτομα να διαμαρτύρονται. Πιάσαν προχθές, φυλακίσαν τώρα τον Κασιδιάρη. Είδατε καμία αντίδραση? Έπρεπε μισό εκατομμύριο Έλληνες, αφού είναι άντρες και μάγκες, με τα ούλα τους, να κλείσουν όλη την Αθήνα. Ειρηνικά. Και να πούν, διαμαρτυρόμαστε για την αντισυνταγματικότητα αυτών των συμπεριφορών και των μέτρων, για την αντιδημοκρατικότητα των μέτρων. Εάν εμείς ήμασταν βίαιοι όπως μας λένε, σαν τη 17 Νοέμβρη, θα είχαμε κάψει την Αθήνα, θα είχαμε γεμίσει γκαζάκια παντού όλα τα γραφεία των υπουργών και των πολιτικών, θα είχε γίνει το σώσαμε στην Αθήνα, και εμείς, από εμάς μύτη δεν ανοίγει, στεκόμαστε ακίνητοι, μισό εκατομμύριο διαμαρτυρόμενων Ελλήνων δημοκρατών, εθνικοφρόνων. Πού τι, τους είδατε εσείς? Τι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί? Ακούστε να γελάσετε, να λυπηθείτε εσείς οι από εκεί. Πιάνω εγώ και λέω, θα φέρω σαν παράδειγμα εμένα. Δηλαδή πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, πόσο λάθος είναι και πώς είναι αυτό που έλεγε η γιαγιά μου, σήκωσες τα χέρια σου και έβγαλες τα μάτια σου. Πιάνω εγώ και λέω, που είμαι στην απέναντι πλευρά, είμαι απέναντί τους εν πάση περιπτώσει, κατανοώ κάποια πράγματα, συμπαθώ κάποια πράγματα, συμφωνώ με κάποια πράγματα, αλλά απέναντί τους σαφώς και εντελώς. Και αυτό έχει αξία. Να είσαι απέναντί τους και να λες, εγκληματική οργάνωση δεν είναι η Χρυσή Αυγή, αλλά είναι η κυβέρνηση αυτή. Ποιος το είπε άλλος? Θα σας πω κάτι άλλο που είπε ο Μιλών. Η υπόθεση με το Φίσα
ήταν προβοκάτσια για να βρουν αιτία να τους κλείσουν φυλακή όλους μετά ως εγκληματική οργάνωση για να στηρίξουν τη φράση αυτή, την κατηγορία αυτή. Ποιος το είπε άλλος? Είπε ότι το ότι είναι φυλακή κάποιοι είναι αντισυνταγματικό εντελώς και απαράδεκτο. Και ότι η Χούντα δεν είναι τόσο εκείνη του 67, αλλά η σημερινή Χούντα των πολιτικών, όχι η Χούντα των συνταγματαρχών. Και ότι τούτοι εδώ θέλουν κρεμάλα. Ποιος το είπε άλλος αυτό το πράγμα? Και πιάνουν χρυσαυγίτες, για μένα πιθανότατα προβοκάτορες, και βρίζουν εμένα. Αντί να βρουν Γαντιδάκη, τέτοιο δημοκράτη, τέτοιο πλατεία, βρήκε ελεύθερο μυαλό. Να είσαι κρατούμενος, φυλακισμένος και βασανιστής από τους συνταγματάρχες. Να είσαι ασφαλώς στο δημοκρατικό χώρο ακομάτιστος και να υποστηρίζεις σε πολλά σημεία εμάς, κρίνοντάς μας μεν, αλλά υποστηρίζοντάς μας δε, στα δίκαια μας, στα σημεία που έχουμε δίκιο. Ενώ όλοι οι άλλοι δημοσιογράφοι αναθεματίζουν, πλέουν το στόμα τους για να πούν τη λέξη Χρυσή Αυγή. Και έρχονται οι άντρες της Χρυσής Αυγής με τα εμπρατσωμένοι, με τα ξυρισμένα κεφάλια, τα μουστάκια και τα αυτά, τους σταυρούς, τι άλλο φοράνε, έχουν απάνω τους, και τα βάζουν μαζί μου. Βρίζουν εμένα. Σκεφτείτε, μυαλό ψηφοφόρου οπαδού. Είπα, αφαίρω ένα παράδειγμα έτσι, για να καταλάβετε με τι οπαδούς έχετε να κάνετε. Και ποιοι κατέστρεψαν τη Χρυσή Αυγή. Ποιοι ολιγορούν. Δεν τη βόθησαν να ανέβει και τη βόθησαν να κατέβει. Λέω εγώ, σε μια εκπομπή. Το έγκλημα με το Φίσα δεν ήταν της Χρυσής Αυγής. Ήτανε, κατά την ταπεινή μου άποψη, προβοκάτσια. Αλλά και αν δεχτούμε ακόμα ότι είναι εγκληματική οργάνωση και έκανε, έκανε πάντως μόνο ένα έγκλημα αυτό, αν δεχτούμε. Ενώ οι άλλοι, οι κυβερνώντες, σίγουρα έκαναν πολλά εγκλήματα και σκότωσαν πολλούς Έλληνες. Και βγήκε ξαφνίστηκε και μου λέει, δεν δέχουμε να λες ότι εγώ ανήκω σε κόμμα εγκληματικό και θα δεις τα πάθεις. Θα σε εξοντώσω, εννοούσε. Είναι γραμμένο το μήνυμά του. Πέστε μου, οι άνθρωποι αυτοί είναι μυαλωμένοι, έχουν επεξεργαστεί στο μυαλό τους, ξέρουν να συμπεριφέρονται στοιχειωδώς ηθικά, στοιχειωδώς δίκαια, στοιχειωδώς κατά πώς συμφέρει την παράταξή τους, να ξέρουν ποιοι τους χαρίζονται, ποιοι τους χαρίζουν, ποιοι τους, να μην πω τους κανακεύουν, αλλά λένε και την καλή κουβέντα. Προσπαθώντας να πούν το σωστό, σωστό και το δίκαιο, δίκαιο. Ποιος βλάπτει τη Χρυσή Αυγή? Ποιος δημιουργεί εχθρούς της Χρυσής Αυγής? Ποιος αποθαρρύνει αυτούς που έχουν την τόλμη να δώσουν και πέντε δίκαια στη Χρυσή Αυγή και τους στρέφει εναντίον? Δηλαδή είναι ή ηλίθιοι ή προβοκάτορες. Και αυτοί οι τύποι είναι ένας ή δύο. Δεν πήραν ακόμα, μου ζητήσουν συγγνώμη, Χατζηδάκη, έχεις δίκιο. Συγγνώμη, παραφέρθηκα. Είμαι λάθος στο σημείο αυτό. Πιστεύω στη Χρυσή Αυγή, στα τα εκείνα, αλλά στη συμπεριφορά μου δεν είμαι gentleman. Και δεν λειτουργώ σωστά. Ο εγκέφαλός μου δεν με οδήγησε σωστά. Λιά. Αυτό λέγεται ανδρισμός. Αυτό λέγεται σωστή κατεύθυνση, σωστή ανάλυση, σωστή επεξεργασία και σωστή συμπεριφορά δημοκρατική. Έτσι θα προχωρήσει ένα κόμμα. Να ανέβει και να ανεβάσει το έθνος. Έτσι. Με τέτοια μυαλά. Μάλιστα. Να μην μου μάραγε τη Χρυσή Αυγή, αγαπητή τη Λίλη, αλλά κάτι φταίει στον κώδικα τους. Δηλαδή, ο τρόπος που ερμηνεύουν αυτά που λένε οι άλλοι είναι λίγο άρρωστος ή πάντως ανίκανος να ανταποκριθεί στις περιστάσεις. Εγώ και άλλη μια φορά θα πω ένα κρίμα. Δεν απαντώ σε υβριστές. Εγώ δέχομαι ότι θα ήθελα οι χρυσαυγίτες να είναι σε ένα επίπεδο υψηλό και οι χρυσαυγίτες, δεν πειράζει, σε ένα υψηλό επίπεδο διανοητικό, κοινωνικό, πνευματικό, πολιτικό, δεν είναι. Αφήνουν σε αυτούς τους να πέφτουν πολύ χαμηλά, παρασύροντας και το κόμμα και όλο το περιβάλλον αυτό, όλο το χώρο τους. Εισπράττουν τις συνέπειες, θα εισπράξουν κι άλλες και δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν, να δουν. Δεν πάνε καλά από όραση στο να δουν κάποια πράγματα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ δεν βρίζω ποτέ, δεν απειλώ κανέναν ότι τον εκτελέσω ή τον χτυπήσω ή θα. Απλώς ο λίγον θλίβομαι και πάντα καταλήγω σε ένα φιλοσοφημένο και με περιεχόμενο κρίμα. Κρίμα. Ο Έλληνας, η εθνικοφροσύνη, η πατρίδα μας θέλει ηθική, που σημαίνει δικαιοσύνη και αλήθεια και ορθότητα, ηθική και ανδρισμό. Η παλικαριά δεν είναι να χτυπάς ή να απειλείς. Το έχω πει κι άλλες φορές αυτό. Έτσι, χαζά και στήρα. Σιγά μη σε φοβηθεί ο άλλος τώρα. Εγώ θα φοβηθώ τώρα τον Χρυσαυγίτη τον τάδε. Εγώ, πρώην αξιωματικός της αεροπορίας, που έχω φάει τα... Και εγώ δεν ξέρω τι έχω περάσει στο στρατό και τι έχω αντέξει στο στρατό και πώς έχω καταξιωθεί στο στρατό τότε. Και μετέπειτα αντιστασιακός και αγωνιστής πολιτικός μέσα στην Ελλάδα και στα χάλια μας και βιοπαλαιστής και που άντεξα όρθιος χωρίς να γλύψω και χωρίς να τα αρπάξω και χωρίς να προσχωρήσω και χωρίς να παραχωρήσω γιν και είδω, θα φοβηθώ τώρα τον άμαχο ο οποίος θέλει να το παίξει άντρας. Θα πω λοιπόν σε αυτόν, σε αυτούς τους φίλους, εγώ τους θεωρώ φίλους, δεν έχει σημασία. Παιδιά, ανδρισμός είναι να πεις συγγνώμη Κατζηδάκη, έχεις δίκιο. Αυτό το δύσκολο, το αντρικό, δεν το έχουν μερικοί. Το κρίμα είναι δικό τους. Να έρθουμε τώρα στους άλλους, στα άλλα παιδιά, στην άλλη παιδική χαρά. Στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει πράγματι ένα πολιτικό εκτόπισμα. Που και αυτόν, που και από αυτού ο κόσμος οδηγήθηκε από την οργή του και από την ταλαιπωρία του, από τη Νέα Δημοκρατία και από όλο αυτόν τον κόσμο και από όλα τα πράγματα που έχουμε υποστεί τα τελευταία χρόνια. Όπως καλός ή κακός, αυτή τη στιγμή είναι στιβαρός. Έχει ένα εκτόπισμα. Θα είναι ο αυριανός κυβερνήτης κατά 99%, λέω εγώ. Όμως γιατί είναι παιδική χαρά. Πρώτον, από απόψεως οργανώσεως, σύμπνοιας, ομόνοιας, διακηρύξεων και δημοσίων σχέσεων είναι χάλια. Το ξέρω καλά. Το ξέρω από πρώτο χέρι. Και του συλληπούμε γι' αυτό. Είχα πει και στον Κουβέλη ότι είναι χάλια από δημόσιες σχέσεις και στον Καμένο. Ο Κουβέλης έσβησε, ο Καμένος πάει προς τα κάτω. Δεν ακούνε. Είναι ξερόλες. Τα ξέρουν όλα αυτοί. Τα ξέρουν όλα. Μάλιστα. Πιάνω τώρα και τους λένε για να τους μπερδέψουν ως τρικλοποδιά ο χοντρός διάβολος και ο μαμάκας ο άλλος, όπως είναι πραγματικά δηλαδή, είναι με τα ούλα του ψηλός και άχαρος, επειδή φοβούνται ότι θα συγκεντρωθούν οι 120 και φοβούνται ότι θα γίνουν εκλογές προώρους και θα τις χάσουνε. Γι' αυτό και θα δώσουν τα πάντα, θα εξαγοράσουν τους πάντες και θα κάνουν ό,τι δεν μπορείτε να φανταστείτε, όπως και σας έχω προειδοποιήσει για να μην γίνει αυτό και να συνεχίσω για άλλα 2 χρόνια ώστε να μας τελειώσουν, να μας εξοντώσουν τελείως. Για να μην λοιπόν σχηματιστεί ο αριθμός, ο μαγικός αριθμός που θα τους ανατρέψει χωρίς επαναστάσεις και χωρίς βία και χωρίς τίποτα, τι κάνουν, βγαίνουν τώρα και θέτουν και δημιουργούν ένα δίλημα. Καλά εσείς, αριστεροί, κεντροαριστεροί, προοδευτικοί, καθαροί δημοκράτες, θα δεχτείτε να συνεργαστείτε και να συνυπογράψουν μαζί σας οι Χρυσαυγίτες? Και δεν βγαίνουν οι ηλίθιοι, διότι περί ηλίθιων πρόκειται, να πούνε τι είναι αυτά που λέτε ρε παιδιά. Εμείς ό,τι λέει το Σύνταγμα κάνουμε. Τι με νοιάζει με αν είναι Χρυσαυγίτης, αν είναι Χίτης, αν είναι, πώς το λένε, ακροαριστερός, ή αν είναι 17 Νοεμβρίτης. Εάν είναι στο κοινοβούλιο μέσα και προστατεύεται από τον νόμο και τον σύνταγμα, αλείπτεται, είναι αποδεκτός, είναι νομιμοποιείται ό,τι και αν κάνει, τι με νοιάζει εμένα ποιοι θα βάλουν υπογραφή? Όσοι συμφωνούντες στην άποψη ότι πρέπει να γίνει για το έθνος εκλογή τώρα και να μην συνεχίσει, ας υπογράψουν. Ας είναι και ο διάβολος. Τι με ενδιαφέρει εμένα? Είναι αντισυνταγματικό να βάλει υπογραφή η Χρυσή Αυγή δίπλα σε Τσίπρα, από κάτω, μετά? Να βγει ο Τσίπρας και να πει εγώ με τους βουλευτές μου ψηφίζω τόσο, αυτό. Έλα εσύ Καμένα, αν συμφωνείς, βάλε και εσύ τάδε
δικού σου. Βάλε και εσύ μέσα στο συνταγματικό, στο κοινοβουλευτικό τόξο είσαι. Έλα και εσύ κουβέλι με του δικού σου και βάλε τόσο. Και όσοι προδότες είναι και θέλουν να πάνε, τα έχουν πάρει και πάνε με την άλλη πλευρά για να σώσουν το Σαμαρά, αυτοί θα εκτεθούν στην ιστορία και όχι μόνο ίσως. Πού το παράξω, τι είναι, είναι μομφή αυτό, ότι θα υπογράψετε λέει δίπλα στις Χρυσαυγίτες, ποιους θα υπογράψουμε. Θα δεχτούμε τους νόμους βουλευτές, όποιοι και αν είναι, εφόσον είναι βουλευτές και είναι νόμιμοι, να δεχτούν το μαύρο ή το άσπρο. Πού είναι το μεμπτόν που τους κατηγορούν. Βγήκε να το πει κανένας από τους Σιριζέους αυτό. Δεν το άκουσα. Συγγνώμη, δηλαδή έχουμε τρελαθεί τελείως. Δηλαδή η φοβία, η ανοριμότητα, η τοπάθεια και η βλακεία κυβερνάνε την Ελλάδα. Έχουν τρυπήσει το ταβάνι. Συγγνώμη, όταν έγινε, όταν στείλαν τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο, ξέρετε ποιοι τον στείλαν. Σας πω εγώ, η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή, η Νέα Δημοκρατία πάντως, το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, η δεξιά τότε, έτσι, με τους κομμουνιστές, με τους αριστερούς. Οι δύο αυτοί σχημάτισαν τον επαρκή αριθμό που χρειαζόταν για να πάει ο Ανδρέας στο ειδικό δικαστήριο. Τι θα βγούμε τώρα να πούμε, ότι καλά ρε Νέα Δημοκρατία πήγες μαζί με τον Φλωράκη, ποιος ήταν τότε, και υπέγραψες για να πάνε, δέχτηκες να υπογράψει δίπλα σου για να πάει ο Ανδρέας στο ειδικό δικαστήριο. Γιατί ήταν παράνομο, αυτό ήταν συνταγματικό. Οι κομμουνιστές σαν βουλευτές θέλανε ο Ανδρέας να πάει στο ειδικό δικαστήριο και οι νεοδημοκράτες σαν δεξιοί βουλευτές θέλανε επίσης ο Ανδρέας ο Παπανδρέου να πάει στο ειδικό δικαστήριο. Υπήρχε κάποιο μεμπτόν, μπορεί να είναι αριστερός ο ένας, δεξιός ο άλλος, αλλά συνταγματικά και νόμιμα και ηθικά και πολιτικά έκριναν ότι σε αυτό το πράγμα συμφέρει την πατρίδα αυτό και όχι εκείνο. Το ειδικό δικαστήριο και όχι η απόρριψή του. Οι εκλογές μετά τη λήξη της προεδρίας του Παπούλια και όχι η αναβολή του, η διατήρηση της κυβέρνησης για άλλα 2 χρόνια. Σχέση έχει αν είναι Χρυσαυγίτη, είναι με την 17 Νοέμβρη, συμμαχούνε. Με παράνομους οργανώσεις, με ανύπαρκτες καταστάσεις, με υπαρκτούς βουλευτές, νόμιμους, νομότυπους, συνταγματικούς της Ελληνικής Βουλής. Και δεν βγαίνει να μιλήσει να πει τόσο. Ότι για μας είναι τιμή όποιος Έλλην νόμιμος βουλευτής δεχτεί να σώσει τη χώρα κάνοντας εκλογές. Λέμε λοιπόν παιδιά και λάθος ή της Χρυσής Αυγής, παιδιά και ηλίθιοι ή του Τσίπρα και εμείς ο λαός τι φταίμε ρε παιδιά. Δεν πληρώνουμε τίποτα άλλο παρά μόνο την πονηριά των κυβερνώντων και την ηλιθιότητα των αντιπολιτευομένων. Και τα πληρώνουμε εμείς, γιατί και οι κυβερνώντες και οι αντιπολιτευόμενοι και οι Χρυσαυγίτες και οι Τσιπραίοι παίρνουν λεφτά. Εμείς όμως είμαστε άνεργοι. Ας δίνουν ψεύτικα στοιχεία. Είμαστε απολυμμένοι, είμαστε άνεργοι, δεν έχουμε μία, κλείνουμε μαγαζιά και ζούμε στην αγωνία. Πέραν της εθνικής ανησυχίας που κι αυτή μεγαλώνει. Και πέραν της δημοκρατικής ανησυχίας που αυτή μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, γιατί όλες αυτές οι ιστορίες δεν έχουν καλό τέλος. Αγαπητοί φίλοι, όσοι είστε εχθροί, καλά κάνετε. Με γεια σας, με χαρά σας. Μαζί σας κι εμείς. Όσοι είστε φίλοι, ξυπνήστε, αντιληφθείτε, κάντε κάτι και πάντως μην κοιμάστε και μην ακούτε αυτά που σας λένε. Βάλτε το μυαλό σας να λειτουργήσει. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.